Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη Λευκορωσία, η χώρα θέλει να αποκτήσει του στρατηγικού διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου στο Πολ και Γιάρ. Μετά τα επιθετικά αεροσκάφη U25 που μετατράπηκαν σε πυρηνικά όπλα, καθώ και του ήδη μεταφερθέντε βαλιστικού πυράβλου Ισκάντερ, που σύμφωνα με τι ΗΠΑ παραβιάζει δύο θεμελιώδει διεθνεί συμφωνίε, σημειώνουν ότι όλα είναι έτοιμα για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών πυράβλων. Η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αρκετά σοβαρά πλήγματα. Οι επιθέσει επικεντρώθηκαν στην κατεύθυνση Κουπιάνσκ, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα στην καθημερινή του ενημέρωση. Η κατεύθυνση Κουπιάνσκ είναι στόχο του ρωσικού στρατού, καθώ αυτή η περιοχή είναι ένα σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο. Κοντά στο ουκρανικό χωριό Στάριτσα, που βρίσκεται στην περιοχή αυτή, χτυπήθηκε ο σταθμό ραντάρ ANTPQ50. Η επίθεση κατάφερε να καταστρέψει μια αποθήκη πυρομαχικών της 67ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Εκτό από το σταθμό ραντάρ, καταστράφηκαν δύο τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Το ANTPQ-50 είναι ένα ραντάρ αμερικανικής κατασκευής. Αυτό το ραντάρ είναι κινητό, ενσωματώνεται εύκολα σε μονάδα εθάφους ταξιαρχίας, πυροβολικό πεδίου ή ομάδα μάχης μεραρχιών. Το ραντάρ έχει σχεδιαστεί για να ανοιχνεύσει βλήματα και βλήματα πυροβολικού καθώς και συστήματα πυροβολικού ή όλμους. Για τι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμει, αυτό ο τύπο ραντάρ είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Αν και μπορεί να ανοιχνεύσει βλήματα πυροβολικού που πετούν προ αυτό, η ικανότητα αναγνώριση των σημείων που εκτοξεύουν αυτέ τι οβίδε πυροβολικού είναι υψή τη σημασία. Μόλι εκτοξευθεί, ο εχθρό εκτίθεται σε κίνδυνο καθώ η θέση του φωτίζεται στο ραντάρ. Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίση παρόμοιου σταθμού ραντάρ όπω στα συστήματα εράμινα BUKM3, αλλά η ακρίβειά του είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τα Αμερικανικά ραντάρ. Οι Ουκρανοί έπρεπε να εκτοξεύσουν διαδοχικά τρει πυράβλου χήμαρ ώστε το ρωσικό ραντάρ να ανοιχνεύσει τη θέση του MLRS. Ενώ το TPQ-50 έχει ποσοστό επιτυχία αναγνώρισης 85% στην πρώτη εχθρική βολή. Είναι πολύ πιθανό για αυτόν τον λόγο ο ρωσικό στρατό να χρησιμοποιήσει πολεμική αεροπορία που στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από πυρά πυροβολικού. Μόλις καταστραφεί ο σταθμός ραντάρ, το ρωσικό πυροβολικό μπορεί να επιτεθεί ανενόχλητα στις αποθήκες πυρομαχικών καθώς και σε άλλες πλατφόρμες μάχης στην περιοχή. Το ANTPQ-50 είναι ένα σχετικά νέος κινητός σταθμός ραντάρ. Στα τέλη του περασμένου έτου, η Washington ανέφερε ότι τα πρώτα ραντάρ ANTPQ-50 θα άρχιζαν να φτάνουν στην Ουκρανία από τις αρχές του 2023. Αποτελούσαν μέρο ενό μεγαλύτερου πακέτου στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία. Το ANTPQ50 έχει αζημουθιακή κάλυψη και μέγιστη εμβέλεια έω και 10 χιλιόμετρα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.